Χαίρετε φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στον Άγιο Μάμα της Χαλκιδικής, το παλιό αρχοντικό του Μπέι. Εγκατελειμμένο πλέον, θα δείτε στην κατάσταση βρίσκεται. Ήρθαμε για φωτογράφηση, να βγάλουμε καμιά φωτογραφία, πορτού κατεταφιστεί τελείως. Ενώ είναι και διατηρητέο, έτσι. Παρέα είναι και ο Μιχάλης. Χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στο παλιό αρχοντικό του Μιχαήλ Μπέι. Βέις, αλλά Μπέις από τότε, από τουρκοκρατία ακόμη. Θα σου πω λίγο την ιστορία εδώ πέρα. Συμπόρια, θα περπατάμε και τα λέμε και όλα. Θα έχει ωραίες φωτογραφίες. Ο καιρός τώρα λέει χιόνια, έρχονται. Θα προλάβουμε να βγάλουμε και καμιά φωτογραφία. Πάμε. Είναι εξοχικό. Βλέπεις τι όμορφα που είναι φτιαγμένο. Οι πόρτες αυτά φαίνονται όλα ότι είναι ακριβό. Αυτός ήταν ο Μιχαήλ Μπέι, ήταν έμπορος από τις Σέρες. Και το αγόρασε το σπίτι εδώ πέρα σαν εξοχικό. Γι' αυτό είναι τόσο ακριβή κατασκευή, ήταν πλούσιος. Από το 18ο αιώνα ο Άγιος Μάμας ήταν τσιφλίκι και κατοικούνταν από χριστιανούς εδώ. Ναι, είναι αρκετά πίσω η ιστορία. Δηλαδή το σπίτι είναι από τότε, από τον 18ο αιώνα, αυτό το σπίτι εδώ. Το σπίτι όχι, ήταν μετέπειτα έγινε. Είχε και πιστάτες πολλούς εδώ πέρα. Μέχρι τον Οκτώβριο του 12, τότε απελευθερώθηκε η Χαλκιδική από τους Τούρκους. Αλλά εδώ η περιοχή ανεξαρτοποιήθηκε το 26. Αυτό ήταν σε τούρκικη κατοχή το σπίτι. Και τα αγόρασε αυτός ο Μιχαήλ Μπέι. Πάρα πολύ, αυτός ήταν πλούσιος, πολύ πλούσιος. Τότε έμπορος εποχής και τα αγόρασε εδώ πέρα σαν εξοχικό. Και αυτό πέρασε τώρα στο Δήμο, στα χέρια του Δήμου και θα γίνει κάποια στιγμή, θα το φτιάξουν το σπίτι, είπανε, και θα γίνει σαν πολιτιστικό κέντρο, σαν κάτι εδώ πέρα. Μακάρι. Πότε το φτιάξουν, τα πέσει όλο, ρε. Ναι, μακάρι να φτιαχτεί και να γίνει κάτι όμορφο.
πάρα πολλά χρόνια. Το εγκαταλείφθηκε. Τι ήταν αυτό το μαλάκα που ακούστηκε από πάνω. Κάνα ζωντανό. Τι έχει πάνω. Τίποτα. Τ' άκουσες και εσύ, έτσι. Το πνόμα είναι ότι είναι εσύ, ίσως. Όχι, ρε, τι εγώ. Πάρε και το τρίποδο μαζί για... Όπλο. Όχι, όπλο. Από εδώ έκανε βγήκε ο θόρυβος τώρα. Εντάξει, στοιχειωμένο δεν είναι πάντως, έτσι δεν είναι, αλλά φίλε. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις αυτά τα σπίτια τα παλιά να πούμε. Ένας-ένας. Ναι, ναι. Ένας-ένας. Πάνε μια πρόταση. Εξαρνητικής εσύ. Όχι. Από εδώ από τα πλάγια κάτσε, από εδώ από τα πλάγια. Πρόσεχε, μην έρθεις στο κέντρο, ρε μαλάκα. Άστο, μαλάκα, μην πέσουμε, ρε μαλάκα, άστο. Πολύ κατατρός από όλους. Ναι, αυτό σου λέω, είναι πολύ τέτοιο να πω. Καλύτερα στείλουμε τον δρόμο πάνω, παρά να πάμε.